Καλημέρα, από Αγία Παρασκευή. Τι αυτή απέταχτα είναι αυτά, Παναγία μου. Τα φτιάξα. Λοιπόν, είμαι στο σπίτι, όπως όλοι άλλωστε. Και αποφάσισα να φτιάξουμε pancakes μαζί. Γιατί ξέρω ότι όλοι φτιάχνετε pancakes το πρωί. Οπότε θα φτιάξουμε μαζί για να σας δείξω ακριβώς πώς φτιάχνονται. Είναι καταπληκτικά, είναι πολύ εύκολα. Θα σας δώσω και πάρα πολλές εναλλακτικές. Καταρχάς, μισό λεπτό. Τέλεια. Από εδώ είναι το σπίτι μου. Σαλόνι, κουζίνα, από εδώ είναι κρεβατοκάμαρα, από εδώ είναι γυμναστήριο, από εδώ είναι τα ρούχα. Οπότε σε έκανα μία μήνυ ξενάγηση. Αλλά το πιο φανταστικό πράγμα στο σπίτι μου είναι η κουζίνα μου. Έχω κάνει μία πατέντα εδώ. Έχω βάλει τα κινητά πάνω στις χαρτοπετσέτες για να μπορέσω να κάνω live και στο Instagram. Δεν ξέρω αν μπορέσει να γίνει. Καθίστε, να δω. Κάνω live στο Instagram. Για να δούμε τι φασάρα παίζει. Ω! Παίζει φασάρα, θέλει! Γεια σας, κάνω live στο Facebook και στο Instagram. Αλλά περισσότερο θα κρατάω την κάμερα από το Facebook, γιατί μία από τις δύο μπορώ να κρατάω. Γιατί αν κρατάω και τις δύο, καταλαβαίνετε πως στο τέλος δεν θα μπορέσω με τίποτα να μαγειρέψω. Οπότε πρέπει να μαγειρέψω, γι' αυτό το λόγο αυτό το αφήνω σταθερό, που είναι εδώ, του Instagramματος. Τέλεια. Κοιτάξτε εδώ, πατεντάρα τρελή, πάνω στη χαρτοπετσέτα. Αυτοί είμαστε. Και αυτό εδώ θα το γυρίσω εδώ και είμαι στο Facebook. Οπότε είναι τρελό αυτό που έχω κάνει. Yes! Ουσιαστικά έχω και Facebook και Instagram live και μαγειρεύω και γίνεται χαμός. Να σας πω ότι την ώρα που θα ψήνω τα pancake θα διαβάζω μηνύματα. Τώρα στο παρόν δεν μπορώ και να διαβάζω και Facebook και Instagram και να φτιάχνω pancakes. Οπότε θα ξεκινήσω. Αυτή είναι η κουζίνα μου. Δυστυχώς δεν έχω γκάζι, γιατί δεν έχουμε γκάζι εδώ πέρα. Το γκάζι μαγειρεύει τέλεια. Γενικά, ό,τι φτιάχνεις με γκάζι είναι πολύ πιο νόστιμο. Και ήρθε η ώρα να μαγειρέψουμε. Λοιπόν, κλασική περίπτωση βλάβης. Θα πω λίγο πιο πίσω για να φαίνομαι. Κλασική περίπτωση βλάβης. Θέλουμε να φτιάξουμε pancakes. Και τα pancakes, η συνταγή που έχει δώσει ο Άκης είναι η καλύτερη. Γιατί υπάρχει μια απλή συνταγή που μπορείτε να φτιάξετε όλοι μα όλοι στο σπίτι. Και μπορείτε να την κάνετε εναλλακτικά όπως θέλετε. Δηλαδή, μπορείτε να την κάνετε gluten free, μπορείτε να την κάνετε healthy, μπορείτε να την κάνετε πάρα πολύ έτσι food porn. Έχω αφήσει τηλεόραση ανοιχτή, πάω να χαμηλώσω τη φωνή και έρχομαι. Μην φύγετε, εδώ είμαι. Χαμός. Τέλεια, ήρθα. Λοιπόν, και σαν βάση της συνταγής ξεκινάμε με όλα μας τα υγρά. Έχω ένα bowl με ένα σύρμα. Ουου! Θα ρίξω μέσα ένα γουλάκι. Πώς απλά. Εδώ είμαστε. Ένα αυγό μέσα. Και μαζί με το αυγό θα προσθέσω και ένα γιαούρτι στραγγιστό. 200 γραμμάρια, ένα κεσεδάκι. Δεν θα κάνω τοποθέτηση προϊόντος. Θα προσπαθήσω να μην κάνω, θα το κρύψω. Εδώ. Τέλεια. Λοιπόν, μπορείτε να βάλετε είτε 2%, είτε 3,5%, είτε 10%, είτε κατσικίσιο. Εξαρτάται πόσο θέλετε να προσέξετε τη διατροφή σας. Άμα θέλετε να είστε πολύ προσεκτικοί στη διατροφή, μπορείτε να βάλετε 2% γιαουρτάκι και η συνταγή θα δουλέψει μια χαρά. Οπότε ρίχνω το γιαούρτι μέσα. Ένα αυγό, ένα κεσεδάκι γιαούρτι. Πάει ο Ρουβάς, λέει, στο σούπερ μάρκετ, στο κατάστημα μεταλλαντικά, στο πλοίο μεταλλαντικά. Γεια σου, αστεροφέτα. Του λέει, τι θέλεις, χύμα ή και σε. Και σε θέλω. Δεν ήταν πολύ αστείο, αλλά ήταν πολύ καλό. Λοιπόν, 200 γραμμάρια γιαούρτι, ένα αυγό μέσα στο μπολ και θα προσθέσω και όλα τα υπόλοιπα υγρά μου. Λοιπόν, τα υπόλοιπα υγρά είναι πολύ απλά και πάλι θα σας δώσω πολλές εναλλακτικές. Δηλαδή, θέλετε να το κάνετε σούπερ, σούπερ γεμάτο, θα βάλετε 50 γραμμάρια βούτυρο. Θέλετε να το κάνετε πιο ανάλαφρο σε γεύση, θα βάλετε σπορέλαιο. Θέλετε να το κάνετε πιο healthy, μπορείτε να βάλετε ελαιόλαδο. 50 γραμμάρια λιπαρής ουσίας μαζί με τα 200 γραμμάρια γιαούρτι και ένα αυγό είναι όλα μας τα υγρά. Οπότε 50 γραμμάρια είναι περίπου εδώ. Θα τα αφήσω στην άκρη, γιατί εγώ θα τηγανίσω και τα pancakes μου με σπορέλαιο. Μπορείτε να τα κάνετε και με βούτυρο, αλλά σε περίπτωση που δεν έχετε ξανακάνει pancakes, καλύτερα να χρησιμοποιήσετε σπορέλαιο. Γιατί με το σπορέλαιο είναι σίγουρο πως δεν θα τα κάψετε. Ενώ με το βουτυράκι, άμα δεν είστε προσεκτικοί και δυναμώσετε τη φωτιά, τι θα γίνει, θα κάνουν τα pancakes. Λοιπόν, τι άλλο θα προσθέσω, να βάλω και λίγο αλατάκι. Να βάλω και λίγο αλατάκι, πού το. Εδώ είναι.
Θα βάλω φλέαρ ντεσέρ, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ να κάνει κρίτσι κρίτσι το αλάτι. Επίσης, τελευταίο υλικό που θα προσθέσουμε στα υγρά μας είναι η τέτοια, πώς το λένε, η ζάχαρή μας. Εδώ πέρα έχουμε αρκετές εναλλακτικές. Οι δύο βασικές εναλλακτικές που έχουμε είναι η άσπρη ζάχαρη, η καστανή ζάχαρη και η ζαχαρίνη. Σε περίπτωση που δεν θέλετε να βάλετε ζάχαρη, μπορείτε να βάλετε ζαχαρίνη κανονικά, μια σουκραλόζη, οτιδήποτε σας αρέσει. Δύο κουταλιές της σούπας θα βάλετε από την ζαχαρίνη. Δουλεύει η συνταγή κανονικά σε περίπτωση που προσέχετε τη διατροφή σας. Εγώ να σας πω ότι δεν θα προσέξω πολύ τη διατροφή μου. Θέλω να το κάνω με κανονική ζάχαρη. Οπότε θέλω 50 γραμμάρια ζάχαρη ή δύο κουταλιές της σούπας ζαχαρίνη. Οπότε 50 γραμμάρια ζάχαρη είναι περίπου 3 κουταλιές της σούπας. Και κάνω μία μικρή ανακεφαλαίωση. Τι έχω κάνει ως τώρα στον μπολ. Να ξέρετε, τα κανονικά τα κάνω σε 1,5 λεπτό. Απλά τώρα επειδή τα εξηγώ παίρνει πολλή ώρα. Λοιπόν, ένα αυγό, 200 γραμμάρια γιαούρτι, ό,τι γιαούρτι θέλουμε. Ό,τι λιπαρή ουσία θέλουμε, 50 γραμμάρια, βούτυρο, σπορέριο ή ελαιόλαδο. Και ζάχαρη 50 γραμμάρια ή ζαχαρίνη 2 κουταλιές της σούπας ή ζάχαρη 50 καστανή. Το πιάσαμε. Κάτσε να δω κάνα σχόλιο. Γεια. Άκη, θέλουμε και νηστίσιμα αυτή. Καλημέρα από το Αργοστόλι, φιλιά. Γεια σας, αγάπη. Αγάπη, δεν μπορούμε να βάλουμε σιρόπια μέσα εδώ. Ούτε μέλι, ούτε σιρόπι αγάπη, ούτε μέπλη σιρόπι. Πολύ ωραία ερώτηση. Γιατί θα αλλάξει τελείως η σύσταση του μείγματος και θα καεί πάνω στο τηγάνι. Οπότε ή ζάχαρη, ή ζαχαρίνη, ή καστανή ζάχαρη. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα ανακατεύω. Εδώ. Και έχω πάρει ένα ωραίο λευκό μείγμα. Το βλέπετε? Αυτό είναι. Τώρα, σε αυτό εδώ το μείγμα θα προσθέσω 100 με 120 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Άμα δεν έχετε αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, θα βάλετε αλεύρι για όλες τις χρήσεις, συν μια κουταλιά της σούπας baking powder, εντάξει. Αυτό που πρέπει να προσέξω είναι ότι υπάρχει περίπτωση να χρειαστεί από 100 έως 120 αλεύρι. Γιατί έχει να κάνει με το γιαούρτι που θα χρησιμοποιήσω. Άμα το γιαούρτι που θα χρησιμοποιήσω είναι super στραγγιστό, δηλαδή τα σπάει, δεν έχει πολύ υγρασία, οπότε θα χρειαστεί λιγότερο αλεύρι. Άμα το γιαούρτι που θα χρησιμοποιήσω είναι στραγγιστό τύπου, με ζελατίνη ή κάτι άλλο που βάζουν μέσα για να το σφίξουν, τότε υπάρχει περίπτωση να χρειαστεί λίγο παραπάνω αλεύρι. Τώρα, η ερώτηση που είμαι σίγουρος θα κάνετε όλοι. Άκη, μπορούμε να βάλουμε αλεύρι ολικής? Μπορείτε να βάλετε ένα μέρος αλεύρι ολικής, δηλαδή περίπου το 20-30%. Η επόμενη ερώτηση που μπορείτε να κάνετε είναι άμα μπορείτε να βάλετε αλεύρι χωρίς γλουτένι. Αλεύρι χωρίς γλουτένι μπορείτε να βάλετε 100%. Μπορείτε να αντικαταστήσετε όλο το αλεύρι της συνταγής με αλεύρι που φουσκώνει μόνο το, αλλά θα χρειαστεί να προσθέσετε baking powder, 2 κουταλιές της σούπας κοφτές χωρίς γλουτένι. Ή μία κουταλιά της σούπας baking powder χωρίς γλουτένι και μία κουταλιά του γλυκού σόδα. Εντάξει? Λοιπόν, τώρα πάμε να βάλουμε τα αλεύρι. Πώς δεν θα κάνω τοποθέτηση, Παναγία μου, τώρα που είναι ολόκληρο το αλεύρι εδώ πέρα. Λοιπόν, δεν θα κάνω τοποθέτηση. Θα ρίχνω το αλεύρι. Όπα. Όλαλα. Υπάρχει περίπτωση να φαίνονται και τα γραμμάρια. Καλά, έχω κάνει τρελή κατάσταση. Στην ψωμιέρα πάνω έχω στήσει όλες τις κάμερες. Είμαι πολύ μπροστά. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, θέλω. Θα ρίξω 120 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Δεν πειράζει. Εντάξει, δεν φαίνεται. 120. Μία. Θα σας πω πόσες κουταλιές της σούπας είναι σε περίπτωση που δεν έχετε ζεγαριά. 2, 3, 4, 5, 6. Περίπου 20 γραμμάρια είναι το αλεύρι, οπότε. Όχι, 150 γράφει. Τι έχει πάθει? Ξαφνικά από τα 120 πήγες στα 150, με δουλεύεις? Α, με κοροϊδεύεις. Λοιπόν, 120. Άρα, ρίξαμε και το αλεύρι μέσα. Θα προσθέσω και τη σόδα μου. Μία κουταλιά του γλυκού κοφτή σόδα. Εδώ. Και τις βανιλίνες μου. Ξέρω ότι κανένας δεν χρησιμοποιεί σιρόπι βανιλίας. Όλοι έχετε βανιλίνες στο σπίτι, αυτά τα μικρά τα καψουλάκια. Οπότε αυτό θα χρησιμοποιήσω και εγώ. Άνοιξε, τέλεια. Και τώρα, να κάνω μία μικρή ανακεφαλαίωση. Όση ώρα θα σας στέλνω το τηγάνιμο εδώ. Να κάνω τα cupcakes. Μισό λεπτάκι, τέλεια, τέσσερα. Λοιπόν, ανακεφαλαίωση.
Χτυπήσαμε στην αρχή. Ένα αυγό, 200 γραμμάρια γιαούρτι, ό,τι γιαούρτι θέλουμε. 50 γραμμάρια σπορέλαιο, βούτυρο ή ελαιόλαδο, ό,τι θέλουμε. 50 γραμμάρια ζάχαρη, καστανή ζάχαρη ή ζαχαρίνη, ό,τι θέλουμε. Και τι άλλο, και λίγο αλάτι. Τα ανακατέψαμε όλα αυτά, πήραμε μια ωραία υγρή μάζα. Στη συνέχεια ρίξαμε το αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, συν τη σόδα μας, και τώρα θα ανακατέψουμε. Αυτό πρέπει να προσέξουμε είναι ότι σε περίπτωση που ανακατέψω τώρα, το μείγμα μου θα φουσκώσει, γιατί η σόδα αντιδρά μαζί με το γιαούρτι. Η πρώτη αντίδραση που γίνεται στα pancakes για να φουσκώσουν είναι μέσα στο bowl, και η δεύτερη αντίδραση που γίνεται είναι στο τηγάνι. Το baking powder δουλεύει με τη θερμοκρασία. Οπότε όταν βάλουμε τα pancakes στο τηγάνι, θα αρχίσει να δουλεύει το baking powder. Αλλά η σόδα δουλεύει στο μείγμα με την οξύτητα. Οπότε θα αρχίσει να δουλεύει εδώ πέρα στο bowl κανονικά. Που σημαίνει ότι άμα ανακατέψω και συνεχίζω να ανακατεύω, είναι σαν να μην έχω βάλει σόδα. Απλά το μόνο που θα κάνει η σόδα είναι να εξαλείψει τη γεύση του γιαουρτιού. Γιατί αντιδράει η οξύτητα μαζί με τη σόδα, σπάει η γιαουρτίλα και φουσκώνει το μείγμα. Αυτό γίνεται. Οπότε, από τη στιγμή που ρίξω τη σόδα μαζί με το αλεύρι μέσα στα υγρά μου, τι πρέπει να κάνω? Πρέπει να μην ανακατέψω πάρα πολύ ώρα. Οπότε, ανακατεύω. Εδώ. Και θα πάρω ένα μείγμα που δεν υπάρχει. Αυτή η συνταγή είναι 100% δική μου. Έχω δοκιμάσει ό,τι συνταγή για pancake θέλετε. Είναι η πιο απλή και αυτή που δουλεύει. Γιατί ουσιαστικά και ζυγαριά να μην έχεις, όντως θα φτιάξεις αυτά τα pancakes. Ένα αυγό, ένα γιαούρτι, λίγο λάδι και ζάχαρη, να μην βάλεις 50 γραμμάρια, να βάλεις πάνω κάτω 50 γραμμάρια θα δουλέψει, και αλεύρι λίγο λιγότερο, λίγο περισσότερο να βάλεις πάλι θα δουλέψει. Οπότε 100% σε όλους θα βγει αυτή η συνταγή. Και τώρα, το σπουδαίο ερώτημα που θέλω να θέσω σε όλους σας. Πώς θα μεταφερθώ εκεί πέρα για να μαγειρέψω και να σας δείχνω? Πρέπει να μεταφέρω όλο το σύστημα που έχω κάνει με την ψωμιέρα. Λοιπόν, θα το κάνω. Παναγία μου, μην πέσετε τα κινητά σας, παρακαλώ. Μην πέσετε. Όλα, αλλά είμαι φανταστικός. Φαίνεται καθόλου τι κάνει? Για πείτε μου, καθίστε να σηκώσω λίγο ακόμα εδώ. Φαίνεται τι κάνει? Μια χαρά. Τέλεια. Μια χαρά φαίνεται τι κάνει. Θα πάρω αυτά από εδώ, γιατί μπερδεύουν τον κόσμο. Φέρνω το μείγμα μου. Τι κάνει μείγμα. Και τώρα, η εξής ερώτηση. Θέλουμε να βάλουμε βούτυρο, σπορέλαιο. Α, μια χαρά γυρεύω και από εδώ. Γεια. Καλά, μας βλέπουν άπειροι, 8.000 κόσμος στο Facebook και 4.000 κόσμος στο Instagram. Ο Χριστός και η Παναγία. Άρα αυτή τη στιγμή με βλέπουν 11.000 άνθρωποι. Yes! Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ γιατί θα πιάσει τόπος. Σταμάτα βρε μίξερ, βρε μικροκύματα. Λοιπόν, άρα θα πιάσει τόπος η συνταγή μου. Ρίχνουμε λίγο σπορέλαιο ή αλλιώς μπορούμε να ρίξουμε λίγο βουτυράκι. Και όταν λέω λίγο σπορέλαιο, το εννοώ γιατί όσο και να ρίξουμε, επειδή τα pancakes αγαπάνε τα λιπαρά, θα τραβήξουν όλα τα λιπαρά. Λοιπόν, πάω το σπορέλαιο παντού, εδώ. Και το μείγμα των pancakes αυτό, κοιτάξτε εδώ πώς έγινε. Βλέπετε, φανταστικό. Επειδή δεν παρανακάτεψα, τα άφησα έτσι όπως είναι, τα pancakes μου θα γίνουν τέλεια. Παίρνω μία κουταλιά της σούπας, εδώ. Και μην τα βλέπετε έτσι, γιατί καθώς τα ψήνονται, θα φουσκώσουν. Βάζω 3 σε ένα τηγάνι. Εννοείται πως τηγανάρες, οτιδήποτε χρειαστείτε στη σπίτσα, στο e-shop μας, axishop.com. Κάτσε να δυναμώσω λίγο τη φωτιά γιατί το έχω πολύ σιγανά. Εδώ. Τέλεια. Και θέλουμε χαμηλή φωτιά. Δηλαδή αυτό που κάνω τώρα είναι μια χαρά. Δεν είναι λάθος. Θέλουμε χαμηλή τη φωτιά μας. Γιατί άμα την έχουμε πάρα πολύ δυνατή, θα ψηθούν απ' έξω και από μέσα θα νομά. Έχω στείλει κανένα πρόβλημα, γιατί ουσιαστικά πάλι πεντανόστιμα θα είναι. Αλλά δεν το θέλουμε σε καμία περίπτωση. Να σας πω ότι τις προηγούμενες μέρες έπεσε το site μας, έπεφτε όλη την ώρα, γιατί ήταν στα τέρματα ο σερβερ. Πρώτη φορά στην ιστορία, σκεφτείτε Χριστούγεννα, Πάσχα, Πρωτοχρονιές, έχει αντέξει αυτό το site τόσα χρόνια, που μπαίνει όλη η Ελλάδα μέσα, και αυτές τις μέρες επειδή όλοι μαγειρεύουν, το site έπεσε. Οπότε τι κάναμε, πήγαμε στον υψηλότερο σερβερ που υπάρχει στον κόσμο. Οπότε η αλλαγή αυτή μας πήρε περίπου 1-2 μέρες για να γίνει, για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα ξαναπέσει το site ποτέ. Βέβαια, πληρώνουμε παραπάνω, αλλά δεν πειράζει, να κάνουμε. Προκειμένου να μπαίνετε όλοι, αναγκαστικά έπρεπε να αλλάξουμε σερβερ. Τι γίνεται? Α, δουλεύει, μια χαρά.
Οπότε γι' αυτό το λόγο έπρεπε να αλλάξουμε σερβερ και έπρεπε να το κάνουμε τελείω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη και ελπίζω πραγματικά οι συνταγές αυτές τις μέρες που θα μαγειρεύετε γενικά στο σπίτι και αυτά που φτιάχνετε τουλάχιστον να δίνουν λίγο παρηγοριά στη μοναξιά, γιατί το φαγητό αυτές τις μέρες ή θα το τιμήσεις ή θα το ξεχάσεις. Σε μερικούς πιάνει στεναχώρια και δεν τρώνε τίποτα. Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί. Σε μερικούς επειδή πιάνει στεναχώρια τρώνε όλη την ώρα. Εγώ αυτός είμαι. Δεν μπορώ να σταματήσω να τρώω και επειδή είμαι πάρα πολύ λιχούδης, τις ώρες που δεν τρώω πρέπει κάτι να μασουλάω. Γι' αυτό το λόγο έχω πάρει πασατέμπο. Δηλαδή, δεν μπορείτε να καταλάβετε. Τρώω άπειρα. Μπορεί να φάω και 300 γραμμάρια πασατέμπο την ημέρα. Αφού λέω τσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκου. Πήρα 3 παιχνίδια στο. Θέλει λίγη ώρα το pancake. Δεν πειράζει. Κάτσε να ανεβάσω λίγο τη θερμοκρασία εδώ. Όμως ώρα γίνονται τα pancakes να σας πάρω εδώ να μιλάω, αφού έχω φτιάξει τα πατέντα μου. Πήρα 3 παιχνίδια στο Nintendo και το ένα ήδη το έχω τερματίσει. Όχι! Έφυγε! Τα ξανάβαλα. Οπότε, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο το όλο πράγμα. Τι έχω κάνει τώρα, γιατί το έκανα αυτό, πρέπει να σκύβω για να μιλάω. Μια χαρά. Οπότε, καταλαβαίνετε ότι... Δεν περνάει η ώρα. Το τερμάτισα το Μάριο σε 2 μέρες. Δηλαδή δεν ξέρω. Όποιος έχει βγάλει αυτό το παιχνίδι πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι σε 2 μέρες μπορεί να τελειώσει. Άμα κάποιος παίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και δεν παλεύετε καθόλου όλη η μέρα. Όπως και εσείς δεν την παλεύετε, έτσι και εγώ δεν την παλεύω. Τώρα θα πάμε να δείξουμε το τηγάνι. Μην ανησυχείτε. Απλά θέλει λίγη ώρα. Εδώ. Δουλεύει η φωτιά, παιδιά, δεν δουλεύει το μάτι μου. Μισό λεπτάκι, μια χαρά. Τώρα θα δείτε, θα φτιάξει. Μισό, ξαναφέρνω εδώ. Λοιπόν, και γενικά, μισό λεπτάκι θα τη φτιάξω την πατέτα μου. Εδώ, και εδώ, και εδώ, και... Όχι. Τέλεια. Τι χάλασα. Ακύρωση, ακύρωση, ακύρωση. Δεν θέλω. Εδώ. Τι ξέρω τι παθαίνει το Instagram. Λοιπόν, και να σας πω ότι γενικά έχω αποφασίσει να φτιάξω συνταγές στο σπίτι. Γιατί δεν μπορώ και να μαγειρέψω, δεν μπορούμε να κάνουμε γυρίσματα, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Η ομάδα δουλεύει βέβαια, αλλά έχω γυρίσει αρκετά επεισόδια του Kitchen Lab. Δηλαδή έχω γυρίσει τουλάχιστον, ξέρω εγώ, μέχρι άλλον ένα μήνα. Στο Food Tour ήταν το τελευταίο επεισόδιο να πάμε στην Θεσσαλονίκη να το γυρίσουμε, γιατί είναι η πόλη μου, την ταξιδιωτική μου εκπομπή. Αλλά επειδή γίνανε όσα γίνανε, δεν θα πάμε τελικά στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω, αν αλλάξει κάτι. Άμα προλάβουμε να πάμε, θα πάμε και όλα μια χαρά. Οπότε, βλέποντας και κάνοντας. Γενικά όλοι προσαρμοζόμαστε και εσείς φαντάζομαι προσαρμόζεστε και εμείς προσαρμοζόμαστε. Πρέπει να κάτσουμε στο σπίτι, δεν πρέπει να κουνηθούμε ρούπι από εδώ. Και όταν λέμε δεν πρέπει, δεν πρέπει. Δεν αρχίζουμε και πηγαίνουμε από εδώ και από εκεί. Χθες να σου πω την αλήθεια, πήρα τα μάξι κάποια στιγμή γιατί δεν την πάλευα. Λέω θα κάνω μια βόλτα. Και συνειδητοποιώ πως άμα κάνω μια βόλτα, καλύτερα τελικά να βγω έξω και να πάω να πιω ένα καφέ. Γιατί είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Έτσι δεν είναι. Οπότε κάτσε σπίτι. Λοιπόν, να γυρίσω κάνα pancake. Ουχου! Ένα pancake γύρισε. Καλά, αυτά τα pancake είναι τα πιο ωραία pancake που υπάρχουν στον κόσμο. 2 pancake γυρίσανε και όπως βλέπετε το χρώμα είναι χρυσαφένιο, είναι τέλειο. Αυτό που δεν θέλω είναι να τα παραψίσετε και αυτό που δεν θέλω επίσης είναι να τα ψήσετε γρήγορα. Κοιτάξτε εδώ πόση ώρα τα έχω δώσει. Τα έχω δώσει πάρα πολύ ώρα. Τώρα να τα κάνω τέλεια. Σε περίπτωση που βάλετε δυνατή φωτιά, βλέπετε πόση ώρα έκανα. Τα pancake απ' έξω θα είναι ψημένα, από εμάς ήταν ομά. Γενικά με τη σπάτουλά σας, όταν γυρίσετε την πρώτη φορά, φροντίστε να δώσετε ένα ωραίο σχήμα. Εδώ δίνουμε ωραίο σχήμα. Γενικά αυτά τα pancakes δεν θυμίζουν τα κλασικά pancakes που παίρνετε στα μαγαζιά, γιατί όλα εκείνα τα pancakes που παίρνετε είναι έτοιμο μείγμα που ανακατεύουν με σπορέλαιο και νερό ή κατεψυγμένα. Οπότε τα pancakes τα κανονικά πρέπει να θυμίζουν pancake, δηλαδή να φαίνονται ότι είναι σπιτικά. Αυτά είναι τα καλύτερα pancake που μπορείτε να δοκιμάσετε, δεν υπάρχει κάτι καλύτερο. Και επειδή δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω, άμα θέλετε να τα σερβίρω με μέλι ή με σοκολάτα, παρακαλώ γράψτε σχόλια από κάτω. Με μέλι είναι πιο healthy εκδοχή ή με maple syrup. Με σοκολάτα είναι λίγο πιο... καταλαβαίνετε. Οπότε πείτε μου πώς θέλετε να σερβίρω στο τέλος και κοιτάξτε εδώ.
Τα pancake μου είναι έτοιμα. Τα γυρνάω ξανά από την άλλη. Άλλη μία φορά. Ουσιαστικά τρεις φορές τα γυρνάς. Α, αυτό δεν πλήθηκε καλά. Αυτό το γυρίσω λίγο ακόμα εδώ. Τέλεια. Και κοιτάξτε εδώ, όσο λάδι έβαλα τελικά τα pancake τα απορρόφησαν. Γιατί? Γιατί τα pancake αγαπάνε το λάδι. Σας το είπα και πριν. Λοιπόν, να φέρω τις εκδοχές μου. Έχω μέλι. Μέλι. Πού το φαίνεται εδώ. Φιστικό βούτυρο. Και σοκολάτες. Οπότε αρχίστε να λέτε τι ακριβώς θέλετε να βάλω. Έχω λευκή σοκολάτα, πραλίνα, σκούρα. Βάζω ό,τι μα ό,τι θέλω. Είναι αυτό εδώ. Τα pancake μου είναι έτοιμα τα δύο. Ένα, δύο. Θα σας δείξω στο τέλος λεπτομερώς για το πώς είναι. Βασικά κοιτάξτε εδώ. Με το που ρίχνω το ένα pancake στο πιάτο, θέλω να ρίξω λίγο μελάκι εδώ. Μπράβο. Από πάνω να ρίξω το άλλο pancake. Εδώ. Λίγο μελάκι. Τώρα, αν θέλετε να βάλετε σοκολάτα, μπορείτε. Και αυτό τι γίνεται. Ουου! Και αυτό είναι έτοιμο. Οπότε το βάζω και αυτό εδώ. Βάζω και το άλλο pancake από πάνω. Εδώ. Λίγο μελάκι. Εδώ. Και να κάνω άλλη μία δόση. Γιατί βγαίνουν περίπου 6 με 8 pancake. Αφήνω αυτά εδώ. Και πάμε ξανά. Πού είναι το σπορελαιό μου. Where is my σπορελαιό. Εδώ. Ρίχνω λίγο λαδάκι πάλι. Χαμηλώνω το αριθμό γιατί είναι πάρα πολύ δυνατή. Τη δυνάμωσα για να μπορέσουν να γίνουν. Ωλαλά. Εδώ. Και πάμε ξανά. Καλά το μείγμα είναι τόσο υπέροχο. Που το τρως και έτσι. Ξαναλέω. 3 κουταλιές. 8 αυτό το. Περίπου 8 θα βγάλει. 8 pancake. 1, 2. Να βλέπετε έχει άλλα 2 εδώ. Και τι δεν κάνω. Για να θυμηθούμε τι είπαμε. Από τη στιγμή που ανακατέψω, δεν ξανανακατεύω. Κοιτάξτε πόσο αφράτο και φουσκωτό είναι. Στην περίπτωση που ανακατέψω, αυτό που θα κάνω είναι να χαλάσω το μείγμα μου, να το ξεαφρατέψω και είναι κάτι που δεν θέλω. Λοιπόν, ερωτήσεις. Καλημέρα, Άκη από τον Κορυδαλό. Καλημέρα σας. Αν είναι να κάνεις την αμαρτία, βάζεις μερέντα να γίνει ολοκληρωμένη αμαρτία. Κοίταξε. Αυτό είναι σχετικό. Αυτό θα το κάνεις, δηλαδή να βάλεις σαχλαμάρες, να το πω έτσι, πάνω στο, στα pancakes σου, σε περίπτωση που τα pancakes σου δεν είναι ποιοτικά. Δηλαδή, άμα είναι μόνο αλεύρι και νερό, όντως πρέπει να τους δώσεις μια γεύση κάπως αλλιώς. Αυτά τα pancakes, ακόμα και σκέτα, είναι πεντανόστιμα. Που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να βάλω πάνω ένα σκασμό πράγματα για να γίνουν ωραία. Δηλαδή, τα πάντα είναι σχετικά. Άμα θες να τα κάνεις πάρα πολύ βρώμικα, μπορείς. Άμα θες να τα κάνεις υγιεινά, πάλι μπορείς. Κοιτάξτε εδώ, τώρα που ήταν δυνατή η φωτιά, πήρανε χρώμα κατευθείαν, αλλά από μέσα είναι ομά. Γι' αυτό το λόγο θα προσέξω λίγο. Εδώ, θα φτιάξω σε σχήμα. Εδώ και εδώ. Και να σας πω, με το που τελειώσει το βίντεο, επειδή έχω πάρα πολύ χρόνο αυτές τις μέρες και δεν ξέρω πραγματικά τι να κάνω, κοιτάξτε το χρώμα, δεν υπάρχει. Άντε, γεια. Στείλτε μου τι άλλες συνταγές θέλετε να κάνω. Ξέρω ότι σας έχουν μείνει στο σπίτι πάρα πολύ αλεύρι, ζάχαρη. Τι άλλο έχετε. Έχετε σίγουρα ζυμαρικά. Ό,τι θέλετε, πείτε μου, γράψτε μου. Αύριο, άμα έχω όρεξη και ελεύθερο χρόνο. Πιστεύω να βρω χρόνο. Αλλά άμα βρω ελεύθερο χρόνο, θα σας κάνω και άλλες συνταγές. Γενικά μου αρέσει πάρα πολύ να κάνω συνταγές. Εν τω μεταξύ είναι αμαρτία γιατί υπάρχει ο κόσμος απ' έξω που μας βλέπει και δεν μπορεί να καταλάβει τι λέω. Αλλά δεν πειράζει. Μαγειρεύουμε pancakes ελληνικά με γιαούρτι. Σιγά μην βρούμε πουθενά έξω στο εξωτερικό γιαούρτι ελληνικό. Τα γιαούρτια που έχουν τα ελληνικά έξω δεν είναι ελληνικά. Είναι τύπου ελληνικά. Λοιπόν, όπως είπα, γυρνάμε τρεις φορές και ουσιαστικά. Τα pancake μου είναι έτοιμα. Να πάω αυτό στην άκρη. Να πάω και αυτά στην άκρη. Θα τα φάμε μέλι. Εδώ. Παναγία μου. Λάτσα. Και τελευταία δόση βγαίνει. Λίγο ακόμα υπομονή. Και μετά θα πάμε να τα φάμε. Πού να τα φάμε, να τα φάμε στο σαλούν. Τέλεια. Κάποια ερώτηση. Άκη, μπορείς στο τέλος να μας πεις ολοκληρωμένη τη συνταγή. Εννοείται πως μπορώ, θα την ξαναπώ. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. 50 γραμμάρια. Όχι 50, 50 γραμμάρια αυγό, ένα αυγό. 200 γραμμάρια γιαούρτι, τα ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά μαζί με 50 γραμμάρια λιπαρής ουσίας. Είτε σπορέλαιο, είτε ελαιόλαδο, είτε λιωμένο βούτυρο. Προσθέτουμε 50 γραμμάρια γλυκύτητας, δηλαδή θα είναι ή ζάχαρη ή καστανή ζάχαρη, όχι μαύρη μαλακή ζάχαρη, ή καστανή ή λευκή, ή 2 κουταλιές της σούπας ζαχαρίνη, σε περίπτωση που θέλουμε να προσέξουμε. Ανακατεύουμε πολύ καλά μαζί με τα λάτι, αυγό, γιαούρτι.
ζάχαρη, σπορέλαιο, αλάτι, ανακατεύουμε πολύ καλά, παίρνουμε ένα υγρό μείγμα και μετά ρίχνουμε τα στερεά μας. Τα στερεά μας είναι 100 με 120 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, συν μία κουταλιά του γλυκού κοφτή σόδα. Θα πάρει και εκεί μου είναι έτοιμα. Εδώ. Σε περίπτωση που δείτε ότι το μείγμα σας βγαίνει πάρα πολύ υδαρές και δεν φτιάχνετε pancake, ρίξτε λίγο ακόμα αλεύρι, φταίει το γιαούρτι σας. Γι' αυτό δεν είναι. Σε περίπτωση που θέλετε να αντικαταστήσετε το αλεύρι σας με ολικής, μπορείτε να βγάλετε περίπου το 30% από τα αλεύρι και να βάλετε αλεύρι ολικής. Και σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε pancake χωρίς γλουτένι, μπορείτε να αντικαταστήσετε 100% τα 120 γραμμάρια αλεύρι με αλεύρι gluten free, κανονικά. Οπότε, κάνουμε το μείγμα μας και έτσι όπως είναι, είτε με σπορέλαιο, είτε με, πώς το λένε, είτε με βουτυράκι, σοτάρουμε στο τηγάνι, εδώ, και βγάζουμε 8 υπέροχα pancakes. Α, για τους πρωτεϊνάκηδες να πω, ότι σε περίπτωση που θέλουν να βάλουν πρωτεΐνη μέσα στα pancake τους μπορούν στο αρχικό μείγμα. Δηλαδή όταν ανακατέψουν την cake, όταν ανακατέψουν γιαούρτι, αυγό, σπορέλαιο, ρίχνουν μέσα και 2 σκουπ γεμάτα της σούπας, μία whey πρωτεΐνη και είναι εντάξει. Τα pancake μου είναι έτοιμα, θα έρθω ξανά εδώ, πίσω στις αρχικές μας θέσεις, εδώ. Τέλεια, αλλά έχω φτιάξει τρελή κατάσταση με την ψωμιέρα. Αδιανόητο, αυτή η ψωμιέρα έχει βγάλει τα λεφτά. Τι, αυτή η ψωμιέρα να σα πω ότι την πήρα από το e-shop. Είναι καταπληκτική. Τη μάτιασα. Στήσου, εδώ είσαι. Μισό. Τι έκανα, γύρισα την κάμερα εδώ. Εντάξει. Τέλεια. Φαίνομαι. Λίγο πιο πίσω. Εδώ. Και εδώ. Γιατί, εδώ, ευχαριστώ, cheers. Λοιπόν, pancakes, τέλεια, sexy, πρέπει να ανάξει το φως γιατί κάνουν λίγο από τέτοιο, πώς το λένε. Από φωτισμό, τώρα ανάψε το φως, κοιτάξτε εδώ, πόσο φωτεινά και ωραία είναι. Και πάμε να προσθέσουμε φρούτα, θέλουμε φρούτα, ναι ή όχι. Να βάλουμε κάτι εδώ. Τώρα θα μου πείτε πού βρήκες τις φράουλες, τις έχω από την Παρασκευή. Λογικά θα το έβονται. Ήταν από τα τέτοια, πώς το λένε, από τα υλικά έκτακτης ανάγκης που έπρεπε να πάρω. Γιατί χωρίς φράουλες, κορονοϊό, πώς θα περάσεις. Λοιπόν, αλλά άμα βάλεις φραουλίτσες, κοιτάξτε εδώ τι ώρες που γίνονται. Πω, Παναγία μου. Εδώ και εδώ. Και εδώ και εδώ. Και εδώ και εδώ. Ξαναλέω, βγάζετε 6 με 8 pancakes. Οπότε περιμένω να δω τα pancakes σας τις επόμενες μέρες. Εδώ και εδώ. Δεν υπάρχει. Τι έφτιαξαμε πάλι σήμερα πρωί. Και εδώ. Και πάμε να δοκιμάσουμε. Λοιπόν, για να δοκιμάσουμε τα πράγματα είναι πολύ απλά. Χρειαζόμαστε ένα πιρούνι και ένα μαχαίρι. Θα κόψω από εδώ για να σας κάνω να τρέψω τα σαλιά. Είναι τα καλύτερα pancake που μπορείτε να κάνετε. Δεν υπάρχουν δεν υπάρχει κάτι καλύτερο στην αγορά. Συνταγή Πετρετζίκης. Την έχω πατεντάρει, γιατί όντως είναι ό,τι πιο ωραίο υπάρχει σε pancake. Και επειδή που τα φτιάξετε και μπορέσετε να αντισταθείτε ή να τα μοιραστείτε με άλλον, παρακαλώ πάρα πολύ να μου γράψετε μήνυμα από κάτω. Λοιπόν, τα pancake είναι συγκλονιστικά. Σκέφτομαι κάποιες συνταγές για να κάνω τις επόμενες μέρες, όπως λουκουμάδες. Θέλετε λουκουμάδες, γράψαμε από κάτω. Κάνα τυρόψωμο γρήγορα να κάνουμε στο τηγάνι. Μπορούμε να κάνουμε και αυτό. Κάνα χωστοπουλάκι έτσι με κάρι. Μπορούμε να κάνουμε και αυτό. Κάμια καρμπονάρα μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε και αυτό. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Τι θέλετε να κάνουμε. Ό,τι θέλετε να κάνουμε. Γράψαμε από κάτω και θα το φτιάξουμε. Φιλάκια πολλά. Τα pancake δεν υπάρχουν. Θα γυρίσω στην κάμερα. Άμα γυρνάει. Γυρνάει και εδώ. Γυρνάει και εδώ. Είμαι ο πρώτος άνθρωπος που έχει κάνει live Instagram και Facebook την ίδια στιγμή. Παναγία μου. Δεν υπάρχει. Οι φράουλες είναι πλημμένες, γλυκιά μου, που γράφησα να τις πλύνω. Τις έβαλα πλημμένες μέσα, γι' αυτό και χάλασαν. Πάντα τις πλύνουμε τις φράουλες. Τι είμαστε.
Κατευθείαν να μας την πεις. Σας έχει χτυπήσει ο κορονοϊός στο κεφάλι όλους. Λοιπόν, και εδώ είναι το σαλόνι μου. Στον αυτό μου το πιλότο έφυγε και το καπέλο. Θα κάτσω τώρα να απολαύσω τα pancake μου. Κοιτάω και στη μία κάμερα και στην άλλη. Φανταστικό, αλλά μιλάω και στο Instagram και στο Facebook συγχρόνως. Η συνταγή είναι στο site μας. Τα κλασικά pancake με γιαούρτι. Μπαίνετε κανονικά, τα βλέπετε. Είναι ακριβώς η ίδια συνταγή. Απλά σας έδωσα κάποιες εναλλακτικές, να αλλάξετε κάποια αλεύρια, κάποιες ζάχαρες και όλα τα υπόλοιπα. Περιμένω όλοι να μπείτε στο site. akispetrizix.com. Τώρα αντέχει, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Επίσης, οτιδήποτε χρειαστείτε στην κουζίνα σας, akisishop.com. Και επειδή έχουμε θέματα τώρα με τους κορονοϊούς και τα σπίτια, ξέρω ότι δεν μπορεί να βγει κανείς έξω από το σπίτι, το e-shop μας σκέφτεται και θα το κάνει. Να δώσει δωρεάν μεταφορικά. Μπερδεύτηκα. Οπότε δεν θα πληρώνετε μεταφορικά, θα έρχονται στο σπίτι σας δωρεάν και μπορείτε να πάρετε ό,τι θέλετε για την κουζίνα σας για να μπορέσετε να φτιάξετε πράγματα. Δεν το κάνουμε για κερδοσκοπία, το κάνουμε περισσότερο για να μπορέσετε να μαγειρέψετε στο σπίτι σας πράγματα. Γιατί άμα δεν έχεις ένα ταψί για να ψήσεις τα brownies, πώς θα ψήσεις τα brownies. Αυτό είναι το θέμα μας. Γιατί άμα θα πάρει κάποιος ένα ταψάκι 8 ευρώ και είναι δωρεάν τα μεταφορικά, καταλαβαίνετε πώς μπαίνουμε μέσα. Αλλά εμείς θέλουμε να κάνουμε τη ζωή σας καλύτερη. Επισκεψιμότητα στο site. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, σε περίπτωση που δεν έχετε κάνει subscribe στο κανάλι μας στο YouTube, να κάνετε. Φιλάκια πολλά. Ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο. Τι είπα, Παναγία μου. Αυτά. Γεια σας. Τερματισμός. Ατερματιστεί. Κοινοποίηση την ιστορία. Και εδώ